Όμως ήταν πάρα πολλά χρήματα τώρα. Θα πήγαινες να παρουσιάσεις το Love Island. Να είστε εσείς. Θέλετε να βάζετε, τέτοιο. Όχι, δεν θα παρουσίαζα το Love Island. Το λέω ξεκάθαρα, γιατί δεν είναι... Όχι! Ούτε! Φαντάζεσαι μέσα το Γιάννη. Γιάννη, πώς το Love Island. Μαζί με το Γιάννη, ρε φίλε. Δεν είναι της δικής μου ιδιοσυγκρασίας αυτού του τύπου εκπομπή για παρουσίαση. Η Λιάννα είναι πιο ανάλαφρη, πιο μικρή από εμένα, είναι πιο φρέσκια, να σου το πω έτσι, είναι άλλου τύπου που της αρμόζει. Εμένα δεν είναι, δεν με αντιπροσωπεύει εμένα. Πες μου λίγο, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω για GNT. Είμαι σίγουρα. Πες μου τι θες να σου πω γλυκιά μου, πες μου. Πώς σου φαίνεται η Σοφία? Καταρχάς μου αρέσει ότι είναι ο φοβερός character, γιατί η Σοφία είναι καλομήρα, Φρίντα Κάλο, Μίτς Καλομήρα, born in Cyprus. Είναι συγκλονιστική περσόνα αυτό που κάνει, είναι character, έχει γνώσεις, κάποιες φορές βγαίνει λίγο rude, βγαίνει λίγο γενής, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, κάνει fun. Ξεκινάει το Just. Θα σε δούμε σε ρόλο guest. Δεν έχω κανονίσει κάτι ακόμα με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Νίκο μου, αλλά δεν ξέρω, ετοιμάζει και άλλα πράγματα μετά ο Νίκος, οπότε σίγουρα. Στους 100 δηλαδή, στους ανθρώπους που θα στο άλλο παιχνίδι. Αν γίνει, θα γίνει, δεν ξέρω κιόλα. Εσύ ξέρεις, να μας πεις. Εσείς με ρωτάτε, όλοι με ρωτάνε αν ξέρω μυστικά, αλλά εγώ δεν αποκαλύπτω τίποτα. Θα ήθελε ένα πολύ καλό παιδί. Να το στις κάμερες. Ναι. Γιατί μακάρι να το προξενιόμαστε τις κάμερες. Ξέρεις, είναι πολλές οι προτάσεις, αλλά είναι ρε παιδί μου που κάτι μπορεί να σε χαλάει. Ποιος είναι ο τύπος σου? Ο τύπος μου είναι αθλητικό στυλ, ναι. Εννοείται. Αντρώει μπέργκερ? Όχι, δεν το θέλω. Ωραία. Δεν θέλω κοιλιά. Εγώ θέλω γενικά να προσέχει τη διατροφή του όπως την προσέχω κι εγώ. Στη σημερινή μουσική, καθώς βλέπουμε ότι τα νέα παιδιά κυρίως ασχολούνται και ακούνε πάρα πολύ τραπ μουσική. Εσύ την ακούς αυτή τη μουσική? Έχω ακούσει, ναι, τραπ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζονται σχόλια γι' αυτό. Δεν το θεωρώ μουσική. Θα συνεργαζόσουν μαζί του. Αν λοιπόν φτάσει στα χέρια μου ένα τραγούδι που πιστεύω ότι μου ταιριάζει και με συγκινεί, θα το πω. Τηλεοπτικά είχες κάποιες προτάσεις? Βλέπουμε, ας πούμε, ότι ξεκινάει το Just the Two of Us σύντομα. Εντάξει, έχω συζητήσει κατά καιρούς. Δεν απορρίπτω, δηλαδή, ειδικά όλα αυτά τα μουσικά challenge shows, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα παρακολουθώ. Είχατε κάποια πρόταση ίσως για το Just ή για κάποιο άλλο show, είτε ως κριτική επιτροπή όπως ο κύριος Φασουλής, είτε ως... γιατί όχι, διαγωνιζόμενος? Όχι καλέ, προς Θεού, όχι, γιατί να έχω τέτοια πράγματα, όχι, μια χαρά. Είμαι στο κόκκινο ποτάμι, είμαι στο κόκκινο ποτάμι. Φτάνει. Πού θα είμαι, Μαϊντανό, θα πάω και αλλού, θα κάνω και το ένα, θα κάνω και τα άλλα. Όχι, ευτυχώς. Είναι η άβολη εκείνη η στιγμή που σε ρωτάνε για το Love Island. Δεν θες να το κάψεις. Εκτιμάς και κάπως μέσα στην Ιλιάνα Παπαγεωργίου, έτσι τη συμπαθείς πάρα πολύ. Θες να είσαι φιδωλός και πολύ προσεκτικός στα όσα θα πεις. Και λες, ναι, εγώ δεν θα μπορούσα γιατί είναι μικρή, είναι... Είναι φρέσκια, είναι ανάγκη, γιατί είναι να νέα, λέμε, είναι... Γιατί να μιλάμε, έστω στρογγυλεμένο λίγο, καταλαβαίνω, μην είμαστε πολύ οξείς πάντα και πληγώνουμε τους ανθρώπους. Αλλά αυτό που πιστεύω, γιατί να το πούμε, χωρίς να πληγώ στον άλλον. Σε αυτό έχει δίκιο. Δεν μου αρέσει ή δεν μου πάει ή δεν είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Νομίζω ότι όταν σε αφήσει η Μαρία Κορινθίου, δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου. Δηλαδή το είπε ξεκάθαρα. Δεν θα το παρουσίασε γιατί δεν μου ταιριάζει. Δεν είναι για μένα. Επειδή η ρόδα είναι και γυρίζει και ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτή η ζωή. Και επειδή τον ένα χρόνο λες το ένα και μετά μπορεί όντως αναγκαστικά ή εν πάση περιπτώσει να επιλέξει να κάνει κάτι άλλο, κρατά και ένα μικρό καλάδι πίσω σου και λε, α είμαι προσεκτικό. Εξάλλου, αλήθεια είναι ότι σε όποιο πρόγραμμα και αν είσαι, η προσωπικότητά σου και η ποιότητά σου, ο άνθρωπο θα βγει. Ακόμα και στα σκουπίδια να σε βάλουνε, άμα εσύ σαν άνθρωπο δεν είσαι σκουπίδι, θα καταφέρει λίγο να το εξισορροπήσει και να επιβιώσει. Είπε η Κορινθίου, δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου, διορθώστε μετά, άκουσα καλά. Ναι. Αλλά αρμόζει στην Ιλιάνα το... Ναι, Ιλιάνα... αυτό ήθελε να πει κάτι άλλο φαντάζομαι και ακούστηκε σαν να της λέει ότι εγώ δεν είμαι γι' αυτό, η Ιλιάνα είναι. Μα δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Δεν είμαι εγώ γι' αυτό, εσύ είσαι. Δηλαδή, το της αρμόζει το Love Island, να σου λέει ότι αυτό της αξίζει. Δεν της αξίζει κάτι καλύτερο. Μα το έχει επιλέξει, άρα της αρμόζει. Για να το έχει επιλέξει και η ίδια η Ιλιάνα, δεν το είπε υποτιμητικά. Είναι φρέσκια, είναι ανάλαφρη, είναι πιο live το πρόγραμμα.
Έτσι το έθεσε. Εγώ δεν θα μπορούσα να ταιριάξω σε αυτό και δεν θα το πήγαινα. Εκείνη ταιριάζει. Αλλά παιδιά, τώρα κοροϊδευόμαστε, έτσι. Είναι ένα reality αρκετά σκληρό που έχει να κάνει με σχέσεις. Η Ιλιάνα είναι ανάλαφρη και light. Αυτό είναι. Ναι, να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω. Ολοκληρώσω. Λέω ότι είναι ένα reality πάρα πολύ σκληρό που έχει να κάνει με σχέσεις. Τα ίδια συζητούσαμε και πέρσι για τα Bachelor και όλα αυτά τα reality που πραγματεύονται τις ανθρώπινες σχέσεις. Μην το κάνουμε ξαφνικά ότι είναι τα στρουμβάκια. Όχι, όχι, δεν είναι τα στρουμβάκια και επίσης όταν είμαστε στα στρουμβάκια. Γιατί πιστεύετε ότι άμα ποιος είναι εκτός από το παιχνίδι αυτό, θα το κατακεραυνώσει. Και ακόμα θεωρώ ακόμα και η ίδια η Ιλιάνα, άμα ήταν εκτός του παιχνιδιού και τη ρώταγαν τη γνώμη της για κάτι τέτοιο, βέβαια, θα έλεγε παιδιά, sorry, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Βέβαια. Τώρα το ότι το έκανε. Επίσης, τα δύο κορίτσια δεν έχουν καμία σχέση. Η Ιλιάνα ήταν ένα μοντέλο που τη γνώρισαμε από το GNTM, ένα άλλο reality. Έκανε μια εκπομπή, αρκετά καλή, και μετά πήγε να κάνει το Λοβάνα. Τη Μάρια Κορινθή είναι μια ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια ασχολείται πιο πολύ με το θέατρο. Δεν έχει καμία σχέση με την Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Άλλες ιδιοσυγκρασίες, ηλικίες. Σαφώς και άλλες. Αλλά είναι μια ερώτηση που να σου πω κάτι, γιατί και η Μαρία, επειδή χρόνια τώρα ακούγεται το όνομά της για εκπομπές, αυτό, της έχουν γίνει προτάσεις. Είναι μια πολύ λογική ερώτηση και έχει κάνει και πολλά δοκιμαστικά και για πρωινό, αν δεν κάνω λάθος ακόμα. Ναι, ισχύει. Και έχει δηλαδή και μαζί κάθε χρόνο. Είχε πρόταση και μαζί με τον Γιάννη Αϊβάζ να κάνουν πρωινό, αν θυμάστε παλιά. Ωραίο, να τι ωραίο. Άρα έτσι κολλάει και κάπως η ερώτηση.